Η αστυνομία ας περιμένει. Έλα εσύ δάσκαλε, όσο πιο γρήγορα και μόνος. Έλα να ρίξεις πρώτος μια ματιά. Ειδοποιημένος ο πολυχρόνης Τσιούλης από Συγχωριανό, ο γαμπρός του χτυπημένο μυαλό, είχε αγοράσει μηχανήματα και έσκαβε κοντά σε σπηλιές και απόκρημνα φαράγγια Στερεάς, Θεσσαλίας, Υπήρου, Μακεδονίας για τενεκέδες με εγγλέζικες λίρες. Στην απειβδισμένη γυναίκα του, σε κάθε του εξόρμηση έλεγε πως είχε πληροφορία γκαραντή, πότε από τιμοθάνατο, πότε από την ίδια την Παναγία που εμφανιζόταν στον ύπνο του υποδεικνύοντας υψώματα και λαγκαδιές, βελανιδιές, φουντουκές και τα τι αυτά. Νιώθοντας έναν ανεξήγητο φόβο, ο πολυχρόνης Τσιούλης ξεκίνησε για πάνω συνοδευόμενος από δύο συναδέλφους και περνώντας και σε αυτούς την ανησυχία του. Τι διάολο πάλι. Στο Toyota του ελπιδοφόρου οι τρεις, για να δικαιολογήσει ο Τσιούλης τους απρόσκλητους που κουβαλούσε μαζί του, θα έλεγε στο συγχωριανό του πως το δικό του αμάξι ήταν στο συνεργείο, χοντρή ζημιά. Ελπιδοφόρος Στάθης και η αφεντιά του λοιπόν δεν θα μιλούσαν καθοδόν για παιδιά και εγγόνια, όρος της συμφωνίας αυτό, όχι να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, για γάμους, βαφτίσια, διαζύγια, διατροφές, πτυχία, μπαλέτα και χασίσια. Όσο για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ούτε μία εγγύηση για ευχάριστη ατμόσφαιρα. Είχαν καιρό να κουβεντιάσουν με ζέση, να ξεφουλκίσουν μέχρι τελικής πτώσεως, να ξανανιώσουν δυναμίτες μετά από ένα τρικούβερτο καυγά, ώστε να διαπραγματευτούν την αγκεχηρία τους και να δειπνήσουν κατόπιν με όρεξη. Η αλήθεια είναι πως από τότε που βγήκαν στη σύνταξη, φυσικά όχι όλοι το ίδιο έτος, μια τετραετία τους πήρε, είχαν αποδεχτεί πως η άποψή τους δεν πολύ μετρούσε. Δεν μας θεωρούν εν ενεργεία αυτή η πικρία, η τσαντίλα και ο αναστεναγμός τους. Καθημερινά αντιμετώπιζαν την παράκαμψή τους από μερικούς κολοπεδαράδες τους έλεγαν, σίγουρους πως οι άνω των 70 είναι όλοι τους λίγο πολύ γκαγκά. Γκαγκά, αλλά αναγνώστες και γνώστες των πολύτιμων σελίδων, έλεγε ο Απών Δημητράκης, πρώτος στο top 10 του το μυρολόγι της Φώκιας, το ήξερε απ' έξω λέξη προς λέξη. Ο τρακαρισμένος Τσιούλης είχε φρεσκάρει τη μήνυ διάλεξη των 10 φράσεων για τους μουστερίδες του Παρορίτη που ήπιαν το ξυδιασμένο κρασί και φεύγοντας μαύρη νύχτα πήραν μαζί το 15χρονο αγόρι του Γεροκάπελα. Για τα επόμενα 10 χιλιόμετρα σιωπή. Ωστόσο και οι τρεις είχαν ανάγκη να λένε και να ακούν για ειρηνική διαδρομή πιο το κατάλληλο θέμα. Αναπόλυσαν ομαδικές εκδρομές με τις μακαρίτες στις κυράδες τους, αρχικά στην αρχαία Νικόπολη και στον Αχέροντα, όταν νεότεροι ενδιαφέρονταν για διεύρυνση των εγκυκλοπαιδικών τους γνώσεων. Μετά στην Κορονησία, για πετάλια και ψαροποικιλίες, εκεί μάλιστα αρκετά τακτικά, ο ελπιδοφόρος θυμήθηκε ένα τρίποντο με τη ρήτα του «Κατάχαμα στις κουμαριές», «Πηδιόμασταν σαν τα σκυλιά», ξερογλύφθηκε νοσταλγικά. Και ο Στάθης, παρασυρμένος από τη μνήμη έξαψης, ομολόγησε πως πάνε χρόνια που ορμόμενος από την ομορφιά του αγροτοδασικού τοπίου, κάπου απόμερα, φρενάρισε απότομα για να βάλει χέρι σε δευτεροξαδελφούλα. Ευτυχώς όμως ένας περαστικός βοσκός με το κοπάδι του ανέκοψαν τη φόρα του. Και τέλος πάντων, για όλα έφταγαν οι έξαλλες βασιλικές δρύς. Αυτές τον είχαν καβλώσει. Ο Πολυχρόνης ήταν υποχρεωμένος να πει και αυτός κάτι πιο προσωπικό. Από αυτά τα δάση είχα μαζέψει τα λουλουδάκια για την υφιάτικη ανθοδέσμη της Όλγας, τα σπάνια μιγκέ. Μόνον που πήγα και τα μάζεψα 23 χρόνια μετά το γάμο, γιατί όταν παντρευτήκαμε δεν είχα αυτοκίνητο. Ποιος είχε τότε? Όλα αυτά τα χρόνια, πότε χώρια, πότε μαζί, είχαν γυρίσει και κάμποσα χωριά. Αϊτός, Γαβαλού, Θέρμο, Καλύβια, είχαν τσαλαβουτήσει στις αγαπημένες πελάδες του Μεσολογγίου και στα αγαπημένα τζουμέρκα είχαν ξαπλώσει μια φορά στην οτισμένη χλόη κάτω από τον έναστρο ουρανό τραγουδώντας τα παιδικά τραγουδάκια του Δημοτικού και προς το χάραμα κλαίγοντας σιωπηλά για μικρούς μαθητές τους που είχαν πεθάνει από αρρώστιες ή δυστυχήματα. Άπαξ τέτοια λονυχτία, ποτέ ξανά. Ήταν από μεσήμερο όταν έφτασαν στο χωριό. Κάτι ισχέστα, κάτι που το άσπρο όχημα δεν ήταν αναγνωρίσιμο, προσπέρασαν τα σπίτια δίχως κορναρίσματα και απρόπτες χαιρετούρες και τράβηξαν γραμμή για την αγρικία του Μακρικώστα.
Η αλήθεια είναι πως βλέποντας εκείνος τους επιπλέον δύο δίστασε για λίγο, αλλά ήταν αργά για να αποκρύψει τα ευρήματα. Οδήγησε τους επισκέπτες στην πίσω αυλή, τους έμπασε στην αποθήκη, στο τσιμεντένιο δάπεδο ξετύλιξε το φθαρμένο παμπάλιο μουσαμά και έδωσε τις οφειλόμενες εξηγήσεις. Το ειδικό λοιπόν μηχάνημα κάπου ανείχνευσε μέταλλο. Ο γαμπρός προσευχήθηκε να είναι γερή μπάζα ώστε να τον αποζημιώσει για τον πολυέξοδο αγώνα του. Έσκαψε και στο μισό μέτρο βρήκε ό,τι βρήκε, αυτό που έψαχνε άλλος, δηλαδή αυτό που έψαχνε μάλλον ο Δόλιος ο Καρβουνιάρης, γυρνώντας όσο ζούσε στα δάση με την τσάπα στον ώμο και μουγκρίζοντας σε όποιους ενοχλητικούς κυνηγούς, πως γύρευε να βρει τον θαμμένο εαυτό του και τα παραχωμένα οστά του. Στο μουσαμά ήταν το πολυβόλο του και μαζί σφαίρες, ένα παγούρι και μια μουχλιασμένη κάρτ ποστάλ με το άγαλμα της μικρής Γοργόνας στο βράχο της Κοπεχάγης. Κοιτώντας την άγραφη πίσω πλευρά της κάρτας, ο πολυχρόνης Τσιούλης ρώτησε το σπιτονικό κύρι «Και γιατί ειδοποίησες εμένα?» Ως εδώ.